Βίστρομ 800 αντί. Η επόμενη μέρα της γνωστής δυναστείας πλέον των Βίστρομ. Για πρώτη φορά στον κυβισμό κάτω των 1050 κυβικών έχουμε ένα μοντέλο με μπροστινό 21 ιντσών και σαμπρέλα σε ένα συνδυασμό 21-17, ο οποίος ακολουθεί την ίδια λογική της νέας σειράς DE που έχει λανσάρει Suzuki. Αν θυμηθείτε, πριν από μερικούς μήνες είχαμε και το 1050 DE με μια αντίστοιχη φιλοσοφία, πάλι 21 σαμπρέλα, απαιτήσεις για πιο δύσκολη χωμάτινη χρήση. Το νέο Βίστρομ 800 φορά τον καινούριο κινητήρα, τον δικύλιδρο σε σειρά που παρουσίασε η Suzuki, με 776 κυβικά εκατοστά, απόδοση 84 νύπων και ροπή που πλησιάζει τα 8 χιλιογραμμόμετρα. Διαθέτει ένα καινοτόμο σύστημα με δύο αντικραδασμικούς άξονες, οι οποίοι στην πράξη δουλεύουν, διότι όντως ο κινητήρας είναι πούδρα στη λειτουργία του, σε όλο το εύρος της λειτουργίας των στροφών του. Δεν έχει πουθενά κραδασμούς, ούτε καν αισθητούς. Γεγονός το οποίο κάνει... Πετιές. Βασικό του χαρακτηριστικό, η ροπή. Η ροπή από χαμηλά. Ο τρόπος που επιταχύνει είναι εντυπωσιακός. Και για να χαλιναγωγηθεί αυτή η δύναμη, η Suzuki έχει βάλει 3 power modes στον κινητήρα. A, B και C. Όλα αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ των 84 νύπων. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που φτάνεις μέχρι εκεί. Το πρόγραμμα Α έχει την πιο απότομη απόκριση και την περισσότερη ροπή χαμηλά. Το πρόγραμμα Β είναι λίγο πιο λιασμένο και λίγο πιο γραμμικό. Και το πρόγραμμα C είναι το πιο ήπιο από όλα για πιο προοδευτικό άνοιγμα του γκαζιού. Στο τέλος όμως όλα θα σου δώσουν στο χέρι τους 84 ύπους που χρειάζεσαι. Από πλευράς εξοπλισμού η Suzuki έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά. Το βασικό πακέτο, όπως το βλέπετε, περιλαμβάνει και τις χούφτες, σίτα ψυγείου, ποδιά και το βασικότερο, quick shifter, στο βασικό εξοπλισμό. Διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενο traction control, το οποίο έχει 3 επίπεδα λειτουργίας, απενεργοποίηση και μια ειδική G-mode, η οποία φροντίζει ούτως ώστε να είναι σε λειτουργία το traction, αλλά να κόβει όταν η πλαγιολίσθηση κρυθεί υπερβολική, ούτως ώστε στο χώμα να μπορείς να δριφτάρει στον πίσω τροχό κατά βούληση, κάτι το οποίο είναι ενδεχομένως πολύ χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε αντίστοιχα ABS ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα λειτουργίας και απενεργοποίηση στον πίσω τροχό, πάλι για κίνηση στο χώμα. Και τέλος είπαμε τα 3 power modes A, B και C. Επιπλέον έχουμε slipper συμπλέκτη, μονόδρομο δηλαδή. Έχουμε μία οθόνη 5 ιντσών έγχρωμη TFT με πολύ καλή απεικόνηση και καλή ευκρίνεια ακόμα και στο δυνατό φως του ήλιου. Ο χειρισμός όλων των ηλεκτρονικών είναι πάρα πολύ εύκολος, γίνεται από 3 κουμπιά ουσιαστικά και μπορείς να τα κάνεις σχεδόν όλα εν κινήσει, πλην του ABS που πρέπει να είσαι σταματημένος. Και ακόμα έχουμε ρυθμιζόμενες αναρτήσεις. Πυρούνι, στο οποίο ρυθμίζεις υδραυλικές λειτουργίες, δηλαδή απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς, καθώς και αμορτισέρ, στο οποίο έχουμε ρύθμιση απόσβεση επαναφοράς και προφόρτισης με ένα πολύ ωραίο απομακρυσμένο κομβίο εδώ, που κάνει τη ζωή εύκολη. Επιπλέον, αφαιρούμενο υποπλαίσιο, αφαιρούμενα μαρσπιέ, χρήσιμα πράγματα εάν η μοτοσυκλέτα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες στο χώμα, σε ένα πακετάκι το οποίο ξεχωρίζει από τα πρωτότυπα χρώματά του και τα 3 του χρώματα είναι αρκετά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να το βλέπεις από μακριά και να ξέρεις τι έχεις δει, και το μπροστινό μέρος το οποίο πλέον ενσωματώνει τη νέα, ας πούμε, αρχιτεκτονική της Suzuki, είναι ένα σχέδιο με 2 superposé projectors. Το συναντάμε πλέον σε πάρα πολλές μοτοσυκλέτες, GSX-S, γυμνά και ούτω καθεξής. Ο οδηγικός στο νέο Βίστρομ είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη αποκάλυψη. Με εξέπληξε η συμπεριφορά του στην άσφαλτο, αρχικά, και αυτό γιατί περίμεναν πολύ πιο αργές αντιδράσεις από τον μπροστινό των 21 ιντσών. Παρ' όλα αυτά η μοτοσυκλέτα στρίβει καταπληκτικά, έχει πάρα πολύ ομοιογενή συμπεριφορά, ουδέτερη αίσθηση στη στροφή, δηλαδή δεν υποστηρίζει σχεδόν καθόλου, το οποίο με εντυπωσίασε για τόσο μεγάλο τροχό. Πατάει σταθερά, στρίβει, ξαπλώνει, διαβάζει, διορθώνει, έχει δύναμη στην έξοδο. Είναι μια σκήτη απόλαυση. Στο χώμα, οι δυνατότητες του επίσης είναι αρκετά μεγάλες.
Αρκεί να μπορείς να χειριστείς εύκολα τα 218 κιλά που ζυγίζει γεμάτο. Με μια τιμή η οποία βρίσκεται στα δεδομένα της κατηγορίας αυτής. Περισσότερες από αυτές οι μοτοσυκλέτες εκεί παίζουν και ο χειρισμός του στο χώμα είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την εμπειρία του αναβάτη. Σε απλές διελεύσεις και σε εύκολο χώμα είναι εύκολο για τον οποιονδήποτε. Η θέση οδήγησης είναι καλή, τα πόδια κουμπώνουν σωστά εδώ πέρα και έχει καλό έλεγχο με τα γόνατα για να οδηγείς όρθιος. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες προσαρμογής, για παράδειγμα μπορείς να αλλάξεις το τιμόνι, είτε να το περιστρέψεις λίγο ώστε να σηκωθεί παραπάνω ή να το αλλάξεις με κάποιο ψηλότερο αν είσαι αρκετά ψηλός και δεν σε βολεύει η θέση οδήγησης αυτή. Η ζελατίνα, η στάνταρ που δίνει η Suzuki είναι αρκετά κοντή. Σε μένα που είμαι 1,82 καλύπτει μέχρι το κορμό, το κεφάλι είναι τελείως έξω όπως και η ώμη. Αυτό όμως είναι καλό. Το βρίσκω αρκετά χρήσιμο μέσα στην πόλη και στο χώμα όπου θέλω να έχω οπτικό πεδίο μπροστά μου και δεν θέλω κάτι που να μου κρύβει. Θα είναι ένα μικρό πρόβλημα ενδεχομένως στο ταξίδι, όπου εκεί πέρα η αεροδυναμική προστασία είναι αρκετά μικρή και ειδικά στο κεφάλι, το οποίο είναι τελείως εκτεθειμένο. Συνεπώς, μια ψηλότερη ζελατίνα εκεί ή κάποια προέκταση βάριο από πάνω, σαφώς θα κάνει την κατάσταση πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα όμως η μοτοσυκλέτα, ως έχει με το βασικό της εξοπλισμό, είναι εξαιρετική σε καθημερινή χρήση. Γραμμική, πολύ καλός ακριβής ψεκασμός, ακριβή προοδευτικά και εύχρηστα φρένα, πολύ καλές αναρτήσεις, οι οποίες ρυθμίζονται για να έρθουν στα μέτρα σου και να προσαρμοστούν σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να χρειαστείς, και καλή οικονομία καυσίμου. Η κατανάλωσή του κυμαίνεται από τα 6 στα 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το πόσο βαρύ δεξιχέρι έχεις, και αυτό σημαίνει ότι έχεις μια άνετη αυτονομία περίπου 250 χιλιόμετρων για πλάκα με το 20 λίτρο ντεπόζιτο και με λίγο οικονομία στο καύσιμο χτυπάς 300 χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα. Το νέο Suzuki V-Strom 800DI ξεκινά την καριέρα του στην Ελλάδα τώρα. Η λιανική του τιμή είναι 12.195 ευρώ, δηλαδή είναι λίγο πάνω από το Honda Transalp και περίπου στα δεδομένα που παίζει αυτή η κατηγορία, ξεκινώντας από το Touareg το 660 της Aprilia και ούτω καθεξής. Είναι μια μοτοσυκλέτα που, όπως είπαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνεις τα πάντα μαζί της και να τα κάνεις πάρα πολύ καλά. Με πολύ ωραία αίσθηση, πολύ άνετη, εξαιρετική σέλα, ωραία εργονομία, δύναμη, ροπή, οικονομία. Όλα άψογα. Στην Ελλάδα διατίθεται και στα τρία χρώματα που παράγει η Suzuki, δηλαδή το εικονιζόμενο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες, κατά μαύρο με μόβ λεπτομέρειες και κατά κίτρινο πάλι με μόβ λεπτομέρειες. Καλωσορίζουμε το νέο V-Strom 800DI στην Ελλάδα και στην πρώτη του δοκιμή από το Bike It.